5 και εσεί είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που παίζει με τι επιτυχίε και βέβαια μια μεγάλη επιτυχία για την Πιερία και για την Κατερίνη είναι και η διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματο Ιστιοπλοεία. Συγκεκριμένα για τα σκάφη Optimist και Laser 4,7. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Ράδιο Olympus 101,5 τον πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου Κατερίνη και μέλο τη Οργανωτική Επιτροπή του Πανελληνίου Πρωταθλήματο, τον κύριο Γιώργο Μελετλίδη και τον κύριο Χρήστο Μιτσοκάπα, τον υπεύθυνο του γραφείου τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Πανελληνίου Πρωταθλήματο. Χαίρετε και στου δύο. Κύριε Μερλίδη, είναι μεγάλη μα χαρά που είστε εδώ σήμερα στο στούντιο. Η Κατερίνη ανέλαβε τη διεξαγωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήματο. Πείτε μα δύο λόγια, πώ φτάσαμε ως εδώ. Ε, να σα καλημερίσω και, και εσά προσωπικά, αλλά και του φίλου σα ακροατέ. Θα ήθελα απλώς σαν ιστορικό γεγονός να αναφέρω ότι μετά τη διεξαγωγή του κυπέλου Χριστουγέννων που έγινε πάλι εδώ στην Πιερία με πρωτοβουλίες πάλι και ενέργειες του ναυτικού ομίλου Κατερίνης και την επιτυχία που είχε πλέον πήραμε το θάρρος να πούμε ότι είμαστε ικανοί πλέον σαν ναυτικός ομίλος Κατερίνης να διοργανώσουμε και το πανελλήνιο πρωτάθλημα στα σκάφη Optimist και Laser Τη φετινής χρονιάς. Δώστε μα λίγο μια εικόνα. Παράδειγμα, τώρα, ο Ναυτικό Όμιλο Κατερίνη, ξέρουμε και φιλοξενούμε και στο Ολύμπιο Βήμα την εφημερίδα μα τη διακρίσει των παιδιών, γιατί έχουμε και σε πανελλήνιο αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο διακρίσει. Τι ζήλο δείχνουν τα παιδιά στο άθλημα, πόσου αθλητέ από τον ΝΟΚΑΤ θα έχουμε στο πρωτάθλημα, αν το γνωρίζετε, θα μα μιλήσει και ο κύριο Μητσοκάβα γι' αυτό. Και φυσικά, τι σημαίνει για την Κατερίνη και από πλευρά ανάπτυξη η όλη διεξαγωγή του πρωταθλήματο εδώ. Ο Ναυτικός Όμιλος Κατερίνης αυτή τη στιγμή έχει δύο τμήματα. Ένα τμήμα είναι η ιστιοπλοεία και ένα τμήμα είναι η κοπηλασία. Ε, διέπρεψε από τα χρόνια της Ιδρύσεώς του και μέχρι σήμερα, έφτασε με αθλητές του μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου είχε πάρει μέρος ο Καριώτης ο Κώστας και από ό,τι θυμάμαι μάλιστα ήταν έκτος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, mm. καθώς επίσης και η ιστιοπλοεία μας, είχε πολύ καλούς αθλητές στο πέρασμα των χρόνων είχε τον Ντιτσόπουλο τον Καρπούζα το Λύρα είχε πολύ καλούς αθλητές και από ό,τι θυμάμαι είχε και τον oh Τερζίδη τον Τερζίδη, τον Μανιώτη oh και μπορώ να σας πω ότι τα παιδιά όλα αυτά ήταν και στο τμήμα το αθλητικό πολύ καλοί αθλητές αλλά και σαν χαρακτήρες στην κοινωνία μας διέπρεψαν την περσινή χρονιά είχαμε και στην κοπηλασία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα το, τη δεύτερη θέση με την Νικολαίδο την Εκατερίνη και σε πανευρωπαϊκό είχαμε με την ιστιοπλοεία την μανιώτη τη ζωή. Είναι πάρα πολύ με καλές επιτυχίες για τον νομό και για το, για το Κατερίνης αν κάποιο επιθυμεί να γραφτεί ή να μάθει περισσότερε λεπτομέρειε σχετικά με τι δραστηριότητε και τα αθλήματα που φιλοξενεί ο ναυτικό όμιλο Κατερίνης, πού μπορεί να απευθυνθεί. Τα γραφεία μα είναι στην παραλία Κατερίνη και έναν από του προπονητέ ή οποιοδήποτε μέλο μα να συναντήσει κάποιο στο δρόμο και να τον ρωτήσει θα του δώσει τι σχετικέ πληροφορίε αυτό σαν διοργάνωση, ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, φέρνει και ένα κύρος και στην Κατερίνη, σαν, σαν περιοχή και στην Πιερία. Είχατε στήριξη από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, για το πανελλήνιο πρωτάθλημα έχουμε όντως στήριξη ενεργή και από την τοπική αυτοδιοίκηση και από την αντιπεριφέρεια και από τον Περιφερειάρχη της Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Τζιτσικώστα, καθώς επίσης και από το ευελπιστούμε, πιστεύουμε δηλαδή και από τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Πιερία. Οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να έρθουμε να παρακολουθήσουμε ωραίους αγώνες οι οποίοι να επαναλάβουμε στον κόσμο θα γίνουν τον ερχόμενο Μάιο, έτσι, από τις 7 μέχρι τις 11. Ναι, και να μην παραλείψω ότι ευελπιστούμε ότι οι κάτοικοι του νομού Πιερίας θα ανταποκριθούν πλήρως στο κάλεσμα του ναυτικού ομίλου Κατερίνης ώστε και να συνεισφέρουν αλλά και να είναι παρόντες στις εκδηλώσεις που θα γίνουν στην παραλία της Κατερίνης. Έχετε κομμάτι εθελοντών που συμμετέχει γιατί γνωρίζουμε ότι σε τέτοιες μεγάλες εκδηλώσεις ε, βοηθούν και ας πούμε, μικρά παιδιά ή τάξεις σχολείων ή και μεγαλύτερα παιδιά. παιδιά. Ναι, έχουμε πάρα πολλούς εθελοντές μέχρι τώρα και υπάρχει στην ιστοσελίδα μας καταχώρηση στην οποία μπορούν ανα πάσα στιγμή να δηλώσουν συμμετοχή εθελοντές καθώς επίσης έχουμε και μέλη παλιά του Ναυτικού Ομίλου Κατερίνης τα οποία βοηθούν πάντοτε σε κάθε εκδήλωση που κάνουμε στη θάλασσα και θα πρέπει να το πούμε ότι είναι μέσα 5-6 ώρες την ημέρα μέσα στη θάλασσα. Πολύ ωραία. Οπότε να περάσουμε τώρα στα λίγο πιο τεχνικά κομμάτια, αν θέλετε. Να μα μιλήσει ο κύριο Μητσοκάπα, ο οποίο βρίσκεται εδώ μαζί μα στο στούντιο, είναι ο υπεύθυνο του Γραφείου Τύπου και των Δημοσίων Σχέσεων του Πανελληνίου Πρωταθλήματο Ιστιοπλοεία 2013, που θα γίνει αυτό το Μάιο στην Κατερίνη. Καλησπέρα. Καλώ ορίσατε και εσεί στον αέρα μα. Λοιπόν, να περάσουμε να δούμε πιο στατιστικά κομμάτια πόσου αθλητέ αναμένεται να φιλοξενήσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα από όλη την Ελλάδα πλέον, έτσι. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν να πούμε ότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοεία 2013 για σκάφη Optimist και Laser 4,7 συνδιοργανώνεται στην πραγματικότητα από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, τον Ναυτικό Όμιλο Κατερίνη, την Περιφερειακή Ενότητα Πιερία και τον Δήμο Κατερίνη μέσω του ΟΠΑΠ. Οι συμμετοχές των αθλητών που θα έχουμε στην Κατερίνη στο διάστημα 7 με 11 Μαΐου είναι 170 αθλητές Optimist και 85 αθλητές Laser 4,7 οι οποίοι προκρίθηκαν για τη συμμετοχή τους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα από τα περιφερειακά πρωταθλήματα που γίναν σε όλη την Ελλάδα. Άρα συγκεντρώνοντας αυτούς τους αθλητές οι οποίοι είναι 255 υπολογίζουμε ότι θα συνοδεύονται από 70 προπονητές γιατί ο κάθε όμιλος υποχρεωτικά πρέπει να στείλει τον προπονητή του. Σύνολο λοιπόν περιμένουμε το προβλεπόμενο σύνολο των επισκεπτών που θα βρίσκεται στην παραλία Κατερίνης είναι γύρω στα 700 άτομα επί 4 με 5 ημέρες που θα διαρχίσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Το οποίο είναι και μια εξαιρετική Προβολή για την παραλία τη Κατερίνη. Να σα ρωτήσω λίγο για τι ηλικίε μιλάμε. Μιλάμε σε αυτό το πρωτάθλημα ηλικίε από 7 μέχρι 18 χρονών αθλητέ. Είναι, είναι το μεγαλύτερο πρωτάθλημα που γίνεται στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, διότι είναι το πρωτάθλημα ανάπτυξη. Τα σκάφη Optimist και Laser είναι σκάφη ανάπτυξη τη Ιστιοπλοεία. Θα πρέπει όμω αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι οι προσπάθειε του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Ομίλου φέρανε στην πιερία το τελευταίο χρονικό διάστημα, εκτό από το κύπελο Χριστουγέννων, στο οποίο μετήχαν 120 εθλητέ, δηλαδή είχαμε 200 επισκέπτε συνολικά. Έφερε το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοεία, που ήταν η πρόκριση για τη Βόρειο Ελλάδα, η οποία έγινε και αυτό στην Κατερίνη, συμμετείχαν περίπου 120 σκάφη και εκεί. Φέρνει τώρα στι 21, αν δεν κάνω λάθο, με 22 Απριλίου το προπονητικό κάμπ της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας προετοιμασία για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Φέρνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο διάστημα 7 με 11 Μαΐου και υπάρχει και μια προγραμματισμένη εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο, ένα κύπελο πάλι στην Πιερία, το κύπελο Όλυμπος, στα πλαίσια των Εκατερινίων. Μιλάμε δηλαδή για χιλιάδες επισκέπτες που κινούνται στην παραλία εξαιτίας αυτών των διοργανώσεων του Ναυτικού Ομίλου Κατερίνης. 255 αθλητές από όλη την Ελλάδα θα έρθουν και αναμένεται να έχουν και παρέα φυσικά μαζί τους γιατί έχουν τους προπονητές τους, γονείς των αθλητών θα βρίσκονται μαζί για πολύ κόσμο μιλάμε και πολλούς επισκέπτες στην παραλία της Κατερίνης. Λοιπόν να περάσουμε να δούμε κύριε Μητσοκάβα λίγο το πρόγραμμα του Πρωταθλήματο. ξεκιναμε Ξεκινάμε όπως βλέπω 3η 7 Μαΐου. Την 3η 7 Μαΐου θα γίνονται οι αφήξει των αποστολών από όλη την Ελλάδα. Η εγγραφή, η δηλώσει συμμετοχή στη γραμματεία κλπ. θα γίνονται κατά μετρήσει σκαφών, σφράγισμα πανιών από αρμόδια επιτροπή. Αλλά το βράδυ στι 7 η ώρα περίπου θα έχουμε το μεγάλο γεγονό που θα είναι η τελετή έναρξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματο όπου προγραμματίζουμε μια παρέλαση των αποστολών από, την, από το ναυτικό όμιλο προς την κεντρική πλατεία της παραλίας Κατερίνης η οποία παρέλαση των αθλητών και των αποστολών θα γίνει συνοδεία με χορευτικά συγκροτήματα από τον νομό για να προβάλλουμε και τον τόπο μας και την παράδοσή του. Θα υπάρξουν βεβαίως χαιρετισμοί, ομιλίε επισήμων και θα γίνει και η επίσημη έναρξη του πρωταθλήματος, βεβαίως συνεδευόμενη από πυροτεχνήματα και διάφορα άλλα happenings τα οποία κρατάμε μυστικά. Μια μεγάλη γιορτή για την έναρξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Μιλάμε για την Τρίτη του Πάσχα στην ουσία, 7 Μαΐου. Και περνάμε πλέον στο αγωνιστικό κομμάτι που ξεκινάει Τετάρτη 8. Το αγωνιστικό κομμάτι ξεκινάει Τετάρτη 8 του μηνός με την έναρξη των ιστιοδρομιών έχουμε τέσσερι ημέρε ιστιοδρομιών. Σημαίνει ότι τα παιδιά θα βρίσκονται στη θάλασσα από τι 11 περίπου το πρωί μέχρι τι 5-6 το απόγευμα. Ε... Βρίσκονται σε στάδιο προετοιμασία όλε οι επιτροπέ του πρωταθλήματο, δηλαδή η Επιτροπή Αγώνων με καταξιωμένα στελέχη του ιστιοπλοϊκού κόσμου από όλη την Ελλάδα, οι Επιτροπέ Εφέσεων και Ενστάσεων, η Γραμματεία Στελεχωμένη, η Επιτροπή Καταμέτρηση για πιστοποιητικά καταμέτρηση σκαφών και σφράγισμα πανιών κλπ. Και τώρα όσον αφορά ναι, ναι, στην τελευταία μέρα ε, όλο, όλο αυτό, το, αυτό αυτή η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγιστιοπλοίας θα κλείσει το Σάββατο 11 Μαΐου. Πείτε μας και δύο λόγια για αυτό το, το πρόγραμμα εκείνης της μέρας. Αφού κλείσουμε, πριν κλείσουμε το Σάββατο, ετοιμάζουμε ένα πάρτι έκπληξη για του αθλητέ που θα συμμετέχουν, το οποίο θα γίνει την Παρασκευή το βράδυ στο ναυτικό όμιλο. Και το Σάββατο ερχόμαστε στην τελετή λήξη, η οποία υπολογίζουμε ότι θα γίνει γύρω στι 7 η ώρα το απόγευμα. Με, πάλι με πρόγραμμα παραδοσιακών χωρών. Ε, νέοι τη Πιερία θα υποδεχτούν του επίσημου προσκαλεσμένου, ντυμένοι με παραδοσιακέ στολέ του νομού Πιερία. Θα υπάρξει πρόγραμμα με χορού, χαιρετισμοί, ομιλίε των επισήμων και θα φτάσουμε στι απονομέ των μεταλλίων. Με αποκορύφωμα φυσικά την απονομή του χρυσού μεταλλείου στον πρώτο των πρώτων, που το άτομο που θα κάνει αυτήν την απονομή θα μείνει πάλι έκπληξη. Να σας ρωτήσουμε λίγο τώρα όσον αφορά στο διαδικαστικό κομμάτι των αγώνων. Λέμε ότι οι αγώνες θα τρέχουν για τέσσερις μέρες. Πώς είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή ειλικρινά εγώ δεν έχω ιδέα και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μάθω κάτι περισσότερο για την ιστιοπλοεία. τα παιδιά έχουν να διανύσουν κάποια συγκεκριμένη διαδρομή μέσα στη θάλασσα με το σκάφος τους και μετά οι καλύτεροι χρόνοι μετράνε θα χωριστούν σε ομάδες για να φτάσουμε τελικά στο χρυσό. Πείτε μας δυο λόγια αν θέλετε. Την κάθε μέρα θα γίνονται 3 με 4 ιστιοδρομίε. Η κάθε ιστιοδρομία γίνεται σε ένα συγκεκριμένο στίβο που στείνεται σε μορφή τραπεζίου συνήθω, μέσα στη θάλασσα, σε προκαθορισμένε αποστάσει. Όπου τα παιδιά θα πρέπει να διανύσουν να αφήσουν στο αριστερό του χέρι την κάθε σημαδούρα αυτού του τραπεζίου, δηλαδή να τρέξουν από την εξωτερική πλευρά αυτού του τραπεζίου. Στο τέλο υπάρχει η γραμμή τερματισμού. Που ο πρώτο τερματίζει πρώτο. Όλη αυτή η διαδικασία ελέγχεται από μια 20η περίπου επιτροπή αγώνων, η οποία βρίσκεται πάνω στη θάλασσα σε σκάφη γύρω από τον αγωνιστικό στίβο, η οποία ελέγχει όλη αυτή την αγωνιστική δραστηριότητα, καταγράφει, τις, ε, ε, καταγράφει τα σκάφη ένα-ένα. Ε, και επίση, εκτό από όλου αυτού του ανθρώπου, υπάρχει το δικαστικό τμήμα του αγώνα, το ονομάσουμε έτσι, η οποια ελεγχει ολη αυτη την αγωνιστικη δραστηριοτητα καταγραφει τα σκαφη ενα ενα και επιση εκτο απο ολου αυτου του ανθρωπου υπαρχει το δικαστικο τμημα του αγωνα στο ονομασουμε ετσι η γνωστή στου ιστιοπλώου που είναι καταξιωμένα στελέχη του ιστιοπλοηγού κόσμου, οι οποίοι ελέγχουν τον αγωνιστικό στίβο για κάθε τύπου παράβαση που μπορεί να κάνει ένας αθλητής. Όπου εκεί παραπέμπεται σε μια διαδικασία ακροαματική, μπροστά από μια πενταμιλή επιτροπή, ή ο κάθε αθλητής μπορεί να κάνει ένσταση σε έναν άλλον αθλητή. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία στους κανόνες αγώνων ιστιοπλοείας. Και τώρα, τα παιδιά που επικρατούν, που έρχονται στην πρώτη θέση στην κάθε μέρα, φτάνουν στο μεγάλο τελικό, ας πούμε, του Σαββάτου, κάπως έτσι πάει. Όχι. Οι στιοδρομίες αθρίζονται για τον κάθε αθλητή μεταξύ τους και ο αθλητής με τους λιγότερους πόντους είναι αυτός που βγαίνει πρώτος. Και να περάσουμε τώρα στο κομμάτι των, της, όλης οργαν, της όλης οργάνωσης του πρωταθλήματος. Α, το πρωταθλήμα υποστηρίζεται από μια οργανωτική επιτροπή. Δώστε μας λίγο λεπτομέρειες γι' αυτό, κύριε Μητσο Υπάρχει καταρχήν μια επιτιμή οργανωτική επιτροπή του Πρωταθλήματο, η οποία αποτελείται από τον Περιφερειάρχη Κεντρική Μακεδονία, τον κύριο Τζιτζικώστα, από την αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Σοφία Μαυρίδου, όλου του δημάρχου του νομού Πιερία, ξεκινώντα από τον Σάβα Χιονίδη, τον δήμαρχο Κατερίνη, τον Γιώργο τον Παπαθανασίου, δήμαρχο Δίου Λίμπου, και τον Ευάγγελο Πολίζο, δήμαρχο Πίθνα Κολυνδρού. Μετέχει και ο εκπρόσωπο των παραγωγικών τάξεων του νομού, σαν πρόεδρο του επιμελητηρίου Πιερία, ο κ. Ηλία Χατζηκριστοδούλου, και σαφώ ο πρόεδρο Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, ο κ. Δημητρακόπουλο. Στη συνέχεια υπάρχει η οργανωτική επιτροπή του Πρωταθλήματο, η οποία είναι υπεύθυνη για όλη την οργάνωση του Πρωταθ που μετέχουν ε, τέσσερα πέντε υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΙΟ ξεκινώντας από τον Α Αντιπρόεδρο, τον Γ Αντιπρόεδρο, τον Έφορο Εθνικών Ομάδων της Ομοσπονδίας τον Έφορο Βορείου Ελλάδος και τον Αναπληρωτή Έφορο Βορείου Ελλάδος και τον Πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου Κατερίνης, τον κύριο Γιώργο Μελετλίδη. Θα ήθελα να τονίσω ότι η προσπάθεια τη Οργανωτική Επιτροπή είναι να υπάρξει πληροφόρηση και προβολή του νομού Πιερία σε όλη την Ελλάδα μέσω του πρωταθλήματο. Mm. Έχει γίνει μια ιστοσελίδα www.optimistlaser2013.gr στην οποία στο σελίδα εκτός από την προβολή του νομού πιερία δίνουμε και όλες τις χρηστικές πληροφορίες για τον τόπο μας για όλους τους επισκέπτες που θα έρθουν για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Οπότε εμεί ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη του Πάσχα, 7 Μαΐου, για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας 2013. Και πάντα με μεγάλο χορηγό διαμονών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, τον Όμιλο Mediterranean Hotels και ειδικά το ξενοδοχείο Mediterranean Village στην Κατερίνη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο στούντιό μας. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία με τη διοργάνωση. Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε ειδικά το Ράδιο Όλυμπος για τη μεγάλη τιμή που μας έκανε.